Με το φακό του Calypnos News έχουμε έρθει στο σημείο 0. Και το λέω έτσι γιατί από εδώ φαίνεται πάρα πολύ καθαρά το τι γίνεται εδώ πίσω στη Χωματερή. Και επειδή μας το έχουν πει πάρα πολύ, μα πάρα πολύ Καλύμνοι, ότι όλες αυτές τις μέρες κάπνιζε, είχαμε κόσμο, κάνανε ερωτήσεις οι ξένοι, κάνανε παράπονα. Ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος θέλησε και ο ίδιος να μιλήσει, γιατί όπως μας είπε είχε και ο ίδιος τις ίδιες ερωτήσεις και τις ίδιες απορίες. Χρόνια σας πολλά και καλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Είναι υποχρέωση, είναι καθήκον. Δυστυχώς όμως αυτό το θλιβερό, επικίνδυνο και άκρος δυσφημιστικό θέαμα εξακολουθεί να είναι στην βιτρίνα της Καλύμνου και εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την υγεία των πολιτών και εξακολουθεί να είναι ένα δυσφημιστικό φαινόμενο για την όμορφη μας Καλύμνο. Και δεν ξέρουμε και τι θα γίνει. Είμαστε εδώ, εγώ θέλω με αυτή μας τη συνέντευξη να πιέσω με όλες μου τις δυνάμεις τον Δήμαρχο της Καλύμνου, και είναι οξύμορο, είναι αντιφατικό να έρχομαι τώρα εδώ να πιέσω τον άνθρωπο ο οποίος ευθύνεται εξ ολοκλήρου για αυτήν εδώ την κατάντια του νησιού. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το θέμα του σκουπιδότοπου δρομολογήθηκε και θα είχε τελειώσει από το 2010. Ήρθαν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησαν όλες οι διαδικασίες. Ξεκίνησε το έργο. Ξοδεύτηκαν περίπου 1 εκατομμύριο χρήματα για να ολοκληρωθεί, για να γίνει οχητά. Τα χρήματα αυτά πήγαν χαμένα, διότι ο κύριος Διακομιχάλης με σημαία το σκάνδαλο που τάχα μου ανακάλυψε για το χώρο αυτό και το οποίο ήταν ανύπαρκτο, με σημαία το ιδιοκτησιακό καθεστώς που εκείνος μόλις εκλεγόταν δήμαρχος θα το έλυνε και θα προχωρούσε το έργο, που ούτε αυτό το έκανε, έφτασε να χάσει Καλύμνος τα λεφτά και να παραμείνει αυτό εδώ που βλέπετε να καίει, να το εισπνέουμε και να γεμίζει καρκίνο και αγανάκτηση την καλυμνιακή κοινωνία. Αυτό ως ιστορικό. Και για να σας δικαιολογήσω ότι έρχομαι να πιέσω τον άνθρωπο ο οποίος ευθύνεται για αυτήν εδώ την κατάσταση. Τι γίνεται τώρα από εδώ και πέρα? Είδε την ανικανότητα του Δήμου της Καλύμνου ο Περιφερειάρχης, ανέλαβε πρωτοβουλία και θα το κατασκευάσει αυτό το έργο, το κύτταρο δηλαδή, ναι, του χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, θα το κατασκευάσει ο Περιφερειάρχης με ένα καινούριο φορέα που λέγεται ΦΟΣΔΑ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Όμως, όπως λέμε, δεν είναι αυγό να το ρουφήξεις. Ναι. Θέλει το χρόνο του, γιατί ο Περιφερειάρχης τώρα ξεκίνησε. Η ενδιάμεση λύση είναι 2 πράγματα. Το ένα είναι η ανακύκλωση και το άλλο είναι των υπολοιμάτων η δεματοποίηση. Ο κύριος Διακομιχάλης προεκλογικά φαγώθηκε και έλεγε ότι είναι ο μόνος ικανός, ο μόνος επαρκής που έχει τις λύσεις στο τσεπάκι του από την πρώτη μέρα, όπως συνηθίζει για κάθε έργο που του λες, σου λέει από την πρώτη μέρα μόλις αναλάβω, αυτό το έργο θα το κάνω. Από την πρώτη μέρα λοιπόν του 2011 παρακαλώ, έλεγε ότι την ανακύκλωση την έχει στο τσεπάκι του και τη δηματοποίηση την έχει στην άλλη του τσέπη. Ούτε το ένα είδαμε, ούτε το άλλο. Περνάει η επόμενη δημαρχία του κυρίου Γαλουζή, ξαναέρχεται η δημαρχία του κυρίου Διακομιχάλη, το γουδί, το γουδοχέρι, λόγια απίστευτα, ικανότητες ότι τις έχουμε, αλλά μόνο στα λόγια απίστευτες, περνούν τα χρόνια και η ιστορία εξακολουθεί για την Καλύμνο να καρκινοβατεί για πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαμε λύσει
εδώ και χρόνια και να είχαμε πάει σε άλλα πράγματα για να μπορούμε να δεχόμαστε κόσμο και για να μπορεί η Κάλυμνος να έχει κατεύθυνση, τουριστική κατεύθυνση. Λοιπόν, ο Περιφερειάρχης, ο οποίος ανέλαβε να υλοποιήσει το κύτταρο, άδειασε στην κυριολεξία τον Δήμαρχο της Καλύμνου. Πικραθήκαμε γιατί έχουμε τέτοια εκπροσώπηση προς τα έξω που να έρχεται ο Περιφερειάρχης και να τον αδειάζει. Και τι του είπε? Α, του λέει, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Εγώ το κύτταρο θα το φτιάξω, θέλω το χρόνο μου, αλλά εσείς φροντίστε, κάντε τα ενδιάμεσα. Δηλαδή, την δεματοποίηση άμεσα, την ανακύκλωση άμεσα, για να μην καίει και έχουμε αυτό εδώ που βλέπετε. Και να μου πείτε, ας ρίξουμε μια ματιά και στις γύρω περιοχές. Μήπως έχουν προβλήματα όπως έχουμε και εμείς? Απάντηση. Σας λέω, ακόμα και τα ξερονήσια έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Και να σας πω κάτι. Μια χαρά βλέπω την κοινωνία της Λέρου και προοδεύει. Μια χαρά βλέπω το φίλο μου τον Κόλια και δουλεύει. Ένα παιδί το οποίο δεν είχε καμία σχέση και με την πολιτική. Και έκανε παπάδες στη Λέρο. Λοιπόν, η Λέρος, παιδιά, σας διαβεβαιώ ότι έχει τελειώσει τα θέματα της δεματοποίησης και όσον ούπο πάνε σε άλλα. Εμείς είμαστε λεβέντες. Εμείς έχουμε Διακομιχάλη και καμαρώνουμε το ότι ο Διακομιχάλης είναι πολιτικός που μπορεί να μας δουλεύει όλους, μπορεί να παίρνει τις εκλογές με ό,τι υπόσχεση φανταστεί και ό,τι πρόβλημα έχει ο καθένας θα του το λύσει μετά τις εκλογές, με ένα-δυο μαντραχαλάδες εκεί πέρα οι οποίοι είναι επαγγελματίες της πολιτικής και λένε ό,τι γουστάρουνε. Και εντάξει, εγώ λυπάμαι και πολλές φορές, να σας κάνω και μια εξομολόγηση, λέω πολλές φορές σε φιλικό περιβάλλον, λέω ρε παιδιά, χαρά στο κουράγιο μας. Ασχοληθήκαμε μία, ασχοληθήκαμε δύο, τάπαμε μία, τάπαμε δύο, τάπαμε δεκαδύο. Ξέρω, πρέπει να είμαστε άρρωστοι. Πρέπει να είμαστε άρρωστοι που επιμένουμε. Επιμένουμε για το καλό της Καλύμνου. Μα επειδή ζούμε εδώ και επειδή εδώ ήρθαμε, γιατί είναι ο τόπος μας. Αλλά βλέπετε ότι τον τόπο μας μια ομάδα ανθρώπων, με κυρίαρχο τον Διακομιχάλη, τον έχει οδηγήσει στην παρακμή, είναι καταφερτζής. Ο κόσμος είναι στον κόσμο του γιατί έχει τη δική του καθημερινότητα, δεν είναι να ασχολείται κάθε μέρα με την πολιτική και τα θέματα, και βρίσκει λοιπόν έδαφος, κάνει αυτά που κάνει, κάθεται στην καρέκλα, δεν ξέρω για ποιο λόγο κάθεται, δεν ξέρω πού είναι έμπειρος τελικά, γιατί έμπειρος στο να αναπτύξει την Κάλυμνο δεν είναι. Φαίνεται ότι είχε άλλες εμπειρίες. Τι να πω, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαστροπούλου. Ευχαριστώ. Πάλι Χριστός Ανέστη, και εύχομαι ο Χριστός να αναστήσει και αυτό τον τόπο που τόσο πολύ αξίζει, και ο τόπος και οι άνθρωποι του. Να είστε καλά. Και εσείς. Καλά.